Το 2014 είχε γίνει πάλι η ανάδειξη από το Συνδικάτο της Ενέργειας της Γωνέας για το αντισεισμικό ζήτημα και ειδικότερα των σχολείων. Εμείς στηριζόμαστε μια έρευνα που είχε γίνει από την τότε νομαρχία το 2008, που ειδικό κλιμάκιο είχε ερευνήσει όλα τα σχολικά κτίρια του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Και ουσιαστικά αυτό που είχε βγάλει είναι πως το 70% των σχολείων χρειαζόταν αντισεισμική θωράκιση. Δηλαδή υπήρχαν από μικρά ζητήματα σε κάποια σχολικά κτίρια, όπως πάρα πολύ μεγάλα. Εμείς να αναφέρουμε δεικτικά αυτό που είναι σήμα κατατεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, 8 χρόνια τώρα, το Καπετανάκιο. Που ενώ προχώρησαν οι εργασίες έχει μείνει εργοτάξιο φάντασμα. Και εγκυμονίκη δίνουση. Ή την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε καταγγελία από την Ένωση Γονέων στα Δειλινά για το σχολείο, για κομμάτια σημέντου σοφά που ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν. Και το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο με το σεισμό που έχουμε στα Γιάννενα. Αλλά κύριε, πως η Ελλάδα είναι η δεύτερη σεισμογενής χώρα. Δεν μπορούμε σήμερα στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, να έχουμε κτίρια του 1920, του 30 και να μην δείχνει ουσιαστικά το βάρος η κυβέρνηση, το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, στο να γίνει αντισεισμική θωράκιση σήμερα το 2016. Και να λέμε μετά ήταν ακραίο φαινόμενο ο σεισμός που έγινε. Που είναι και συχνό φαινόμενο εδώ για την Ελλάδα. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό να σας πω, είναι ουσιαστικά και η παρέμβαση που θα κάνουμε την Παρασκευή 21 από κοινού με τις Ενώσεις Γονέων για να δείξουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά κύρια, ειδικά το οικοδόμο, θα το προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα και με τη λαϊκή κατοικία. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα στους δρόμους του Ηρακλείου είτε σε γειτονιές είτε στο κέντρο να έχουμε κομμάτια μπετού, σοφά να πέφτουν στον δρόμο και αποτύχει να μην έχουμε θρηνήσει θύματα όπως παλιότερα με αυτό που είχε γίνει στην Καλοκαιρινού στην Αγία Τριάδα. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα όχι από μεριά μόνο της να δουλέψουν οι οικοδόμοι αλλά κύριε της ασφάλειας μάλλον του λαϊκού συνόλου των πολιτών του νομού μας όλης της Ελλάδος. Κύριε Γουνιανάκη, αυτό που ετοιμάσετε την Παρασκευή τι ακριβώς είναι? Να σας πω μια παρέμβαση ουσιαστικά για να ενημερωθεί και η νέα δημοτική αρχή και να δούμε πώς θα πέσει και προς τα πάνω, δηλαδή προς την κυβέρνηση, ώστε να πιεστούν σε αυτό το ζήτημα. Δεν γίνεται να χαρίζει η κυβέρνηση και να δίνει πλουσιοπάροχα δάνεια σε μεγαλοξενοδόχους, βιομήχανους, τραπεζίτες, να ξεπληρώνει την Τρόικα και για τις βασικές ανάγκες ουσιαστικά να σου λέει πως δεν υπάρχουν λεφτά. Και μέσα από αυτή την πρώτη παρέμβαση, δηλαδή που θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια, θα πάνε ουσιαστικά να το προωθήσουμε το ζήτημα ακόμη πιο ψηλά προς τους κυβερνώντες που έχουν και την κύρια αποκλειστική ευθύνη.